Γεια σας βρε ψυχούλες, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απόφαση που πήρα. Δύο βιντεάκια πριν σας είχα ενημερώσει για μια απόφαση που πήρα, σας είχα μιλήσει για ένα προσωπικό θέμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Διαλυματική νηστεία λοιπόν και κέτωση. Ποιος δεν ξέρει τι είναι κέτος στις μέρες μας, ποιος δεν ξέρει τι είναι διαλυματική νηστεία. Αλλά σε περίπτωση που δεν ξέρεις θα σου πω. Διαλυματική νηστεία είναι 16 ώρες νηστική και 8 ώρες τρως. Όχι 8 ώρες τρως. 8 ώρες έχεις το ελεύθερο που μπορείς να φας. Δεν θα τρως τις 8 ώρες συνεχόμενα. Στη διαλυματική νηστεία σκοπός είναι να δώσεις έναν άλλο ρυθμό στον εαυτό σου, στον οργανισμό σου, να αρχίσει από το μηδέν, να ξεκινήσει, να μηδενίσει, να ξεχάσει αυτό που ήξερε και να πάρει μια καινούργια στροφή για να πάνε όλα πολύ καλύτερα. Κέτωση. Γιατί προτίμησα να το συνδυάσω με την κέτωση. Γιατί η κέτο είναι μια διατροφή που μπορώ να την εντάξω εύκολα στην διατροφή τη δική μου. Θέλει αρκετή προσπάθεια. Ξεκινάμε μαζί. Θα σας δείχνω μέσα στην ημέρα μου τι τρώγω. Και αν έχετε και εσείς κάποια άποψη, να μου τη σχολιάσετε από κάτω ή αν έχετε κάποια δική σας εμπειρία, αναφέρετε μου, τι θα με ενδιαφέρει πολύ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας μέρα, Παρασκευή, 9 Απριλίου. Ξεκινάμε.
Bye.